Για προσπάθεια ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών καθαριότητα του Δήμου Γεννητών, καταγγέλει ο πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων Νοτά Νομού Ιωαννίνων Χρήστο Μεντή, τη Δημοτική Αρχή Ιωαννίνων. Με αφορμή την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί τον τελευταίο καιρό, τόσο με την αποκομιδή των ογκωδών αντικειμένων, αλλά και με τον ηλεκτροφωτισμό στο Δήμο Ιωαννιτών, ο κ. Μεντή καταγγέλει πως η Δημοτική Αρχή απαξιώνει με διάφορες ενέργειες τις υπηρεσίες, με αποτέλεσμα σιγά σιγά να παραδίδονται στα χέρια των ιδιωτών. Όπως είναι σε όλους γνωστό, οι υπηρεσίες των Δήμων έχουν λίγο προσωπικό, όπως έχουν γενικότερα οι δημόσιες υπηρεσίες. Μέχρι πριν λίγο, μέχρι πέρσι, η Δημοτική Αρχή μας έλεγε του Δήμου Γεννητών, όπως και άλλες, ότι θέλουν να προσλάβουν προσωπικό, όμως δεν τους επιτρέπει ο νόμος. Με τις κινητοποίησεις που κάναμε πέρσι, επιβάλαμε στην κυβέρνηση να προκηρύξει θέσεις μόνιμου προσωπικού στα ανταποδοτικά. Ο Δήμος Γεννητών, παρά την μελέτη και την προσπάθεια των υπηρεσιών στα ανταποδοτικά που ζητούσαν 124 άτομα, κάναμε στο Δημοτικό Συμβούλιο εμείς ως Σύλλογος έκκληση ότι τουλάχιστον πρέπει να προσλάβουν 80 άτομα προσωπικό, 80 εργαζόμενους. Η Δημοτική Αρχή θεώρησε σκόπιμο να προχωρήσει σε 47 άτομα, μεταξύ αυτών να είναι 33 οι εργάτες καθαριότητα. Μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Δόθηκε η δυνατότητα οι παρατασιούχοι με ασφαλιστικά μέτρα να παραμείνουν μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών. Πήγαν για ασφαλιστικά μέτρα. Άλλοι δήμοι το έχουν κάνει, έχουν στηρίξει αυτή την προσπάθεια. Ο Δήμος Γεννητών αντέδρασε, αντιδίκησε. Και σήμερα έχει δημιουργηθεί ένα πρόβλημα παντού να υπάρξουν αντικείμενα ογκώδη. Δεν υπάρχει ένας χώρος εδώ κοντά στα Γιάννενα, αλλά τα φορτώνουν οι υπηρεσίες του Δήμου, οι καθαριότητες και τα πάει στο ελληνικό. Δεν μπορεί ένας πολίτης να πάει να βρει ένα χώρο να πάει να τα ρίξει και τα ρίχνουν όπου να είναι και υπάρχουν μεταξύ αυτών πολλές εστίες ουσιαστικά χωματερείς. Ζητήσαμε από τη Δημοτική Αρχή, από τους αρμόδιους αντιδημάρχους, ότι να μην προχωρήσουν γιατί φαίνεται υπάρχουν συμφέροντα και θέλουν να τα δώσουν τμήματα σε ιδιώτες, ότι και με το προσωπικό που υπάρχει, τσάπες και φορτηγά στα περιφερειακά διαμερίσματα, όπως είναι Κατσικάση και Παιδινή, να έρθουν και να τα καθαρίσουμε, αρνήθηκαν, δεν τα υλοποίησαν. Όμως χρήματα για να δώσουν στον ιδιώτη έχουν, όπως έγινε και με τον ηλεκτροφωτισμό. Έχουν 20 μέρες παροπλισμένο το μηχάνημα το αναψυκτικό για να αλλάζουν τις λάμπες, γιατί δεν έχει λάστιχα. Για 500 ευρώ. Όμως μερικές χιλιάδες βρίσκουν για αυτές τις μέρες για να δώσουν στον ιδιώτη. Καταγγέλουμε τη Δημοτική Αρχή γιατί ούτε κοιτάει να το λύσει ουσιαστικά το πρόβλημα, αλλά βεβαίως και αυτή η προσπάθεια την οποία κάνει να απαξιώσει με αυτόν τον τρόπο τις υπηρεσίες, να βγει ανάθεμα αν θέλετε από τον κόσμο προς τις υπηρεσίες και με αυτόν τον τρόπο να έρθει έτσι η ιδιωτικοποίηση. Και οι ιδιωτικοποιήσεις προφανώς θα κοστίσουν και το μάρμα θα το πληρώσουν οι γιαννιώτες. Καταγγέλουμε τη Δημοτική Αρχή και ζητάμε την κατανόηση από τον κόσμο και τη ζητάμε να πάρει πίσω τη λογική των ιδιωτικοποιήσεων και να προχωρήσει σε πρόσληψη μόνιμου προσωπικού.